Οικογένειες με μικρά παιδιά κάθονται κάτω από σειρματοπλέγματα στο φράχτη που πλέον χωρίζει την Ουγγαρία από τη Σερβία. Η Ουγγαρία συλλαμβάνει και δύο κυπηνικά τους μετανάστες που επιχειρούν να μπουν παράνομα στη χώρα και η κυβέρνηση διαμηνύει ότι θα επεκτείνει το συνοριακό φράχτη μέχρι τη Ρουμανία. 176 άνθρωποι συνελήφθησαν για απόπειρα παράνομης εισόδου στη χώρα, με την Ουγγρική κυβέρνηση να έχει θέσει σε εφαρμογή το νέο σκληρό αντιμεταναστευτικό νόμο. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκαν δύο νότιες επαρχίες ώστε να καταστεί δυνατή η κινητοποίηση του στρατού. Θα μείνουμε εδώ και θα κάνουμε απεργία πείνας. Δεν θα φύγουμε από εδώ μέχρι να φτάσουμε στη Βιέννη. Θέλουμε να φτάσουμε στη Βιέννη. Δεν θέλουμε να μείνουμε σε αυτή τη χώρα. Τους συμπαθούμε, αλλά η οικογένειά μου είναι στο Βέλγιο και θέλω να πάω σε αυτούς. Μόνο αυτό. Την ίδια ώρα, 16 αιτήσεις ασύλου απερίφθησαν και οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι αιτήσεις για άσυλο θα μπορούν να εξετάζονται σε διάστημα μίας ή πολλών ωρών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι θα απορρίπτονται αυτόματα οι αιτήσεις όσων προσφύγων και μεταναστών έχουν υποβάλει αίτημα για την παροχή ασύλου στη Σερβία και τα Σκόπια, χώρες τις οποίες η Ουγγαρία θεωρεί ασφαλείς. Ένας αστυνομικός μας είπε ότι είναι σημαντικό να μην αγγίζουμε το φράχτη. Αν τον ακουμπήσουμε, θα μας πάνε φυλακή. Όλους μας. We won't go to the jail. All of you. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης ανέφερε ότι η Ουγγαρία παραβιάζει τις διεθνείς συμβάσεις του ΟΗΕ και την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους πρόσφυγες. Η ανταποκρίτρια του Euronews μεταδίδει. Εδώ φαίνεται ότι ο φράχτης έχει επισκευαστεί επειδή κάποιος τον έκοψε. Αυτοί που κόβουν το φράχτη, σύμφωνα με τον νέο νόμο που είναι σε ισχύ από την Τρίτη, διαπράττουν έγκλημα και μπορεί να φυλακιστούν. Ο Ιαγκός Ανδρέα, Euronews, Ρωσκέ.